Ανίποτη θλίψη επικρατεί στη Σερβία με την κοινή γνώμη να παραμένει συγκλονισμένη στη σκιά του Μακελιού σε δημοτικό σχολείο με δράστη έναν 14χρονο και θύματα 8 μαθητέ και το φύλακα τη σχολική μονάδα. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθο. Μαθητέ από άλλα σχολεία του Βελιγραδίου άναψαν κεριά μπροστά από την είσοδο του σχολείου στη μνήμη των θυμάτων. Συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία προσήλθαν οι συμμαθητέ των παιδιών που σκοτώθηκαν τη 7η τάξη μαζί με του δασκάλου στην κλινική έκτακτων περιστατικών στο Βελιγράδι. Νοσηλεύονται στο μεταξύ στην εντατική τρει μαθητέ που φέρουν σοβαρά τραύματα και η δασκάλα τη ιστορία που επίση τραυματίστηκε. Όπω ανακοινώθηκε, η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Ο ανήλικο δράστη οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική, ενώ όπω αναφέρθηκε από τη Γενική Εισαγγελία δεν θα του ασκηθεί ποινική δίωξη αφού δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτο τη ηλικία του. Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του πατέρα του, ο οποίο και προφυλακίστηκε. Ο 14χρονο δράστη σχεδίαζε την πολύ νεκρή επίθεση για εβδομάδε. Είχε φτιάξει λίστα με στόχου, σύμφωνα με την αστυνομία. Μάλιστα, ο κατάλογο με τα ονόματα των μαθητών που θα στόχευε και σε ποιε τάξει θα πήγαινε πρώτα, βρέθηκε στο σπίτι του 14χρονου κατά την έρευνα των αρχών. Τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή.